Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ονομάζομαι Δημήτρης Νικόπουλος και είμαι πρωτοετής φοιτητής στο τμήμα Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ. Νιώθω μεγάλη χαρά που έχω την ευκαιρία να σας πω και εγώ τις σκέψεις μου. Νομίζω ότι πολλά από αυτά που σκέφτομαι και νιώθω αυτές τις μέρες είναι κοινά με χιλιάδες συναδέλφους μας που καθόμαστε στα ίδια αμφιθέατρα και πρόσφατα βρεθήκαμε στις διαδηλώσεις, τις συνελεύσεις, στα πηγαδάκια, όπου η συζήτηση για όλα αυτά που ζούμε φούντωσε. Καταφέραμε και γίναμε φοιτητές, περνώντας ένα δύσκολο δρόμο που μας διαμόρφωσαν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, με το εξοντωτικό σχολείο εξεταστικό κέντρο, με τα χιλιάδες ευρώ στα φροντιστήρια, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που έκοψε χιλιάδες συμφοιτητές μας. Από την πρώτη μέρα αυτής της νέας φάσης της ζωής μας, είδαμε αυτό που περιμέναμε. Ότι και στα πανεπιστήμια, όπως και στα σχολεία μας, τα προβλήματα είναι πολλά. Το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε από την πρώτη μέρα, δύσκολο. Από την αναζήτηση ενός σπιτιού με φθηνό ενίκιο, αφού οι εστίες είναι ελάχιστες, από την ακρίβεια που ως νέοι μετράμε τα λεφτά για να πάμε μια βόλτα, να βγούμε ένα βράδυ και πολλοί αναγκαζόμαστε να εργαστούμε παράλληλα με τις σπουδές μας. Από το πώς γίνεται το μάθημα στις σχολές μας, με τις ελλείψεις καθηγητών, εργαστηρίων, συγγραμμάτων, το πώς είναι διαφορμένα τα προγράμματα σπουδών, τι μαθαίνουμε και τελικά το πολύ σημαντικό του τι αξία έχει το πτυχίο μας που με τόσο κόπο προσπαθούμε να πάρουμε. Μέσα από όλα αυτά και από τη δική μου εμπειρία, κατάλαβα ότι η ατομική προσπάθεια που κάνει ο καθένας μας για να μάθει την επιστήμη του, να καταφέρει να πάρει το πτυχίο του, να ζήσει όπως θέλει, τελικά έχει μικρά περιθώρια. Μένει μισή και είναι αναποτελεσματική, αν δεν συναντηθεί με τη συλλογική δράση όλων των συναδέλφων μας για τα δικαιώματά μας, για τους όρους σπουδών και ζωής σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι σε μια εποχή που επιστήμη και τεχνολογία έχουν εκτοξευτεί, τα δικαιώματά μας στις σπουδές, τη δουλειά, τη ζωή έχουν μείνει στο χθες. Το πιο νέο και σύγχρονο που συνάντησα μέσα στο Πανεπιστήμιο ήταν οι ιδέες και η δράση της ΚΝΕ. Και γι' αυτό νιώθω και εγώ όπως και όλοι οι σύντροφοι περήφανοι για την απόφασή μας να παλέψουμε συλλογικά και οργανωμένα ενάντια σε αυτό το σύστημα για μια άλλη κοινωνία. Για το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων δυνατοτήτων και της εποχής μας. Για μια ζωή στον πόη των ονείρων μας. Φίλες και φίλοι, είναι αλήθεια ότι όταν μάθαμε τη σοκαριστική είδηση για το έγκλημα στα Τέμπη, κάτι μέσα μας ταρακουνήθηκε. Γεμίσαμε ασφιχτικά οργή. Από την πρώτη στιγμή αυτή η οργή ξέραμε ότι έπρεπε να γίνει αγώνας. Και όταν έκλεισαν 90 σχολές της Αθήνας με το σύνθημα «Τα κέρδη σας, οι νεκροί μας», όταν δεν επιτρέψαμε να ξημερώσει μια συνηθισμένη μέρα στις σχολές, όταν πλημμύρισαν οι δρόμοι της Αθήνας και γίναμε φωνή των νεκρών, όταν σε όλες τις σχολές τιμήσαμε τους νεκρούς συμφοιτητές μας, πεισμένοι ότι μόνο με τον αγώνα μας δεν θα συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα, δεν θα αφήσουμε να ξανασυμβεί. Τότε ένιωσα ακόμα πιο σίγουρος για το σύνθημα που φωνάξαμε και ως μαθητές, μέλη και φίλοι της ΚΝΕ. Η νέα γενιά έχει δανεικά, ούτε πουλιέται, ούτε προσκυνά. Και έτσι περήφανα εμείς νιώθουμε καθημερινά, όταν προβάλλουμε την αλήθεια κόντρα στο ψέμα του συστήματος, όταν οργανώνουμε τη συλλογική συζήτηση και δράση, την αλληλεγγύη ενάντια στον ατομικό δρόμο και την απογοήτευση, όταν υψώνουμε τείχο σε κάθε ρατσιστική και φασιστική συμπεριφορά στις σχολές μας, όταν με τις διεκδικήσεις μας μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους βελτιώνουμε την καθημερινότητα για εμάς και τους συμφοιτητές μας στις εστίες και στις σχολές. Όταν χαλάσαμε τα σχέδια και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και πριν του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν εφαρμόστηκαν μέτρα που είχαν υπογραφτεί, όπως η απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία των συναδέλφων του ΕΚΠΑ, όταν ακυρώσαμε την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας και δείξαμε ότι θέλουμε πανεπιστήμια ανοιχτά στους φοιτητές και τις ανάγκες τους και όχι στις επιχειρήσεις και τις business τους. Όταν καθημερινά δεν βολευόμαστε με την αδικία και παλεύουμε για να κάνουμε τα σκοτάδια φως. Γι' αυτό χρειάζεται να είναι περισσότερα τα μέλη της ΚΝΕ σε κάθε σχολή. Για να τα καταφέρουμε, να οργανωθούμε για να τους αντιμετωπίσουμε. Για να νικήσουμε εμείς. Έτσι και μπροστά στις εκλογές θα κάνουμε το αυτονόητο. Θα ψηφίσουμε όπως αγωνιζόμαστε.
Τα συνθήματά μας θα εμφανιστούν στις κάλπες και θα τους τιμωρήσουμε όλους. Οι φοιτητές θα τους χαλάσουμε ακόμη μια φορά τα σχέδια. Στα μαύρα σενάρια που ετοιμάζουν θα ρίξουμε τη δική μας κόκκινη ψήφο. Θα υψώσουμε τα όνειρά μας για μια καλύτερη ζωή απέναντι στα σχέδιά τους για περισσότερα κέρδη. Η πρώτη μας ψήφος θα είναι ψήφος ελπίδας, αγώνα, ανατροπής. Ψήφος που θα πάει κόντρα στους κανόνες του παιχνιδιού και δεν θα παίξει το παιχνίδι τους. Ψήφος που την επόμενη μέρα δεν θα μπορέσουν να την αλλάξουν. Θα επιστραφεί εκεί που ανήκει, στήριγμα της δικής μας φωνής. Ψήφος κόντρα στο συμβιβασμό με τα λίγα. Κόντρα στο πάμε και όπου βγει. Γιατί αξίζουμε πολλά. Θα είναι η ψήφος στο ΚΚΕ. Ξέρουμε ότι μας φοβούνται όλα τα κόμματα του συστήματος, γι' αυτό έπαθαν αμόκ με τις τεράστιες διαδηλώσεις μας, που φωνάξαμε ότι φταίει όλοι όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν, γιατί κατάλαβαν ότι δεν μας έχουν στο χέρι. Δεν θα τους συγχωρέσουμε, δεν θα τους πιστέψουμε. Με δυνατό ΚΚΕ που είναι η δύναμή μας και ο φόβος τους. Έτσι και στις φοιτητικές εκλογές στις 10 Μάη θα δυναμώσουμε τη δική μας πλευρά. Είναι σημαντική μάχη, η πρώτη κάλπη δημοψήφισμα της νέας γενιάς. Θα στείλουμε μήνυμα καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής όλων όσων ευθύνονται για την κατάσταση στη ζωή και τις σπουδές μας. Θα δώσουμε αγωνιστική συνέχεια στις προσπάθειές μας. Μόνοι τους και όλοι μας, όπως είναι πιο φανερό από ποτέ. Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, συνεχίζουμε μπροστά. Με πρώτη δύναμη ξανά την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Σε όλες τις κάλπες έχουμε μία επιλογή. Να δυναμώσει η αλήθεια, ο αγώνας, η αμφισβήτηση. Γι' αυτό δυναμώνουμε το ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές της 21 Μάη. Αναδεικνύουμε ξανά πρώτη δύναμη την πανσπουδαστική στις φοιτητικές εκλογές 10 Μάη. Ευχαριστώ πολύ.